Πάμε λίγο να επιστρέψουμε στην ειδησιογραφία, πάμε λίγο να επιστρέψουμε σε αυτά τα συνεχή και απανωτά περιστατικά εξαπάτησης με πρωταγωνιστές επιτίδιους. Η Εύη Σπανού και καταγράφει το ρεπορτάζ. Εύη, πραγματικά και μήνυμα τηλεθεατή δεχτήκαμε πριν από περίπου 2 μέρες, αλλά βλέπουμε και το κλίμα το οποίο κυριαρχεί τους τελευταίους μήνες αυτό το κομμάτι και έχει λάβει ανησυχητικές τάσεις. Και αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι σηκώνουν ένα τηλέφωνο, καλούν ένα λυκειωμένο, προσποιούνται ότι είναι εκπρόσωπος κάποιου φορέα ή κάποιας δομής με στόχο να αποκομίσει ωφέλη, χρηματικά ποσά. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα μεταξύ άλλων ως επιτοπλίστων ηλικιωμένοι. Αυτό ακριβώς, και φαίνεται ότι οι επιτίδιοι προσαρμόζονται και στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, γιατί έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και διάφορα περιστατικά. Τώρα, για παράδειγμα, με τις φορολογικές δηλώσεις και την επιστροφή του φόρου σε ορισμένες περιπτώσεις, στέλνονται κάποια email πέρα από τα τηλέφωνα ή μηνύματα με συνδέσμους που, αν κάποιος κλικάρει πάνω, σε κάθε περίπτωση δεν θα του επιστραφεί κανένας φόρος από τη στιγμή που δεν θα είναι έγκυρη πηγή. Αυτά όμως, αλλά κυρίως τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να προστατευτεί, βήματα δηλαδή που χρειάζεται να ακολουθήσουμε, θα δούμε σήμερα μαζί με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, είναι υποστράτηγος στην αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και βεβαίως ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σπανού, καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Στρατηγέ, έχει παραγίνει το κακό στο κομμάτι των περιστατικών που κι εμείς δημοσιογραφικά έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε μέσα από την επικαιρότητα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να μπει φρένο σε αυτή την κατάσταση. Κύριε Παναγιώτοπουλε, το έχουμε πει επανειλημμένα πολλές φορές, πράγματι. Αναφέρθηκε προηγουμένως η κυρία Σπανού για τα ηλικιωμένα άτομα. Ξεκινώ από αυτό που ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες. Αυτό θα πρέπει να μας αφορά όλους και άλλες περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων, όπως είναι και τα παιδιά γενικότερα και άλλες ομάδες. Θα πρέπει και η πολιτεία να δώσει μια έμφαση στο κομμάτι της ενημέρωσης των ατόμων, των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά αυτό πρέπει να αφορά όμως και το οικογενειακό περιβάλλον, να φέρουμε στο συγγενικό περιβάλλον, δηλαδή στα παιδιά και γύρω από την οικογένεια, γιατί στη χώρα μας μην ξεχνούμε ότι η οικογένεια παραμένει ένας πολύ σημαντικός πυλώνας, κοινωνικός θεσμός, και είναι σημαντικό, θα μπορούσε να βοηθήσει την κατεύθυνση αυτή με την ενημέρωση. Από την άλλη, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι οι κυβερνοεγκληματίες παρακολουθούν και αυτή την επικαιρότητα. Ίσως μάλιστα την προλαβαίνουν. Υπόθηκε προηγουμένως για τις φορολογικές δηλώσεις ή επιστροφές από οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκαρφίζονται κάθε τι που μπορούμε να φανταστούμε. Να σας πω ενδεικτικά, με τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, κύριε Παναγιώτοπουλε, ναι. Έχουμε περίπου, αξιολογούνται για το προηγούμενο διάστημα, οι επενδυτικές απάτες, για παράδειγμα, περίπου στα 3,3 δις σε όλο τον κόσμο. Με μέσο όρο, θα έλεγα, ζημίας περίπου στις 108.000 δολάρια σε μια αντιστοίχηση μελέτη, σε ένα μέσο όρο. Ακολουθούν όμως όλες άλλες μορφές απάτης, αυτές που είπατε προηγουμένως και περιγράψατε, απάτες τεχνικής υποστήριξης, απάτες με πυραμίδες, απάτες με αγορές, και δεν βάζουμε μέσα και τα προϊόντα τα οποία διακινούνται μέσα σε αυτά. Πώς μπορούμε να ενημερωθούμε, που μας απασχολεί, πώς μπορούμε να ενημερωθούμε μέσω του διαδικτύου? Υπάρχουν κάποιες σελίδες, κάποιες στο τόπιο που μπορεί ο καθένας από εμάς και ηλικιωμένοι με τη βοήθεια των παιδιών τους, των συγγενικών τους προσώπων να μπουν, να διαβάσουν, να ενημερωθούν, κάπως πρακτικά να δώσουμε τη λύση? Πρακτικά. Πρακτικά θα λέγαμε ότι να ακολουθούν την ενημέρωση, την υπεύθυνη ενημέρωση των επίσημων οργανισμών όπως το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδίδει κατά καιρούς, αλλά και οι τοπικές γενικές αστυνομικές διευθύνσεις, περιφερειακές διευθύνσεις με πλούσιο υλικό. Υπάρχει επίσης ο συνήγορος του καταναλωτή που πρόσφατα αναβάθμισε τη σελίδα του και μάλιστα έδωσε και τη δυνατότητα, η φόρμα από 5 Τετάρτου έγινε αυτό. Σωστά, που μπορεί ο πολίτης να αναφέρει τα περιστατικά μέσω του Taxis.net κλπ. Υπάρχει η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων, και η οποία θα πρέπει, και αυτή έχει ξεκινήσει με ένα καλό υλικό, αλλά θα πρέπει να εμπλουτιστεί αυτό στη συνέχεια.
Θεωρώ ότι οι πηγές που δίνει η Europol και η Interpol, οι διεθνείς οργανισμοί, φυσικά αυτά δεν είναι αυτά που λέω τώρα εξοικειωμένα για τα ηλικιωμένα άτομα, περισσότερο στα νέα τα παιδιά που είναι περισσότερο εξοικειωμένα αυτή την εικόνα. Όμως μην ξεχνάμε ότι όλοι μας ανήκουμε σε ένα περιβάλλον όπου μπορούμε, όπως είπα προηγουμένως, να βοηθήσουμε τα ηλικιωμένα άτομα. Έτσι έχουμε χρέος από κάθε άποψη. Πάντως, κύριε Παπαπροδρόμου, συνειδητοποιούμε και από διάφορα περιστατικά που έρχονται και σε εμάς, πολίτες δηλαδή που έχουν πέσει θύματα απάτης, ότι είναι τόσο καλά προσεγμένα αυτά τα email τα οποία αποστέλλονται, που ακόμα και εκείνοι οι οποίοι μας έχουν ακούσει, έχουν ενημερωθεί, λένε ότι προσέχω, δεν θα πέσω θύμα απάτης, εν τέλει μπλέκονται στα δίχτυα εκείνων οι οποίοι τους έχουν στήσει παγίδα. Άρα, ποια είναι αυτά τα 1-2 βήματα που πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που λάβουμε κάποιο email, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, όταν μας έρχεται ένα email, για παράδειγμα, τι πρέπει να κάνουμε για να επιβεβαιώσουμε ότι προέρχεται από τον πραγματικό αποστολέα και αν πατήσουμε το σύνδεσμο δεν θα χάσουμε τα χρήματά μας. Να είμαστε προσεκτικοί και να διαβάσουμε... Θα έλεγα ότι... Ναι. Ναι, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που λέγεται SLAM, προερχόμενη από τη λέξη sender, δηλαδή αποστολέας. Αποστολέας, σωστά. Link, σύνδεσμος και attachment, το συνημμένο αρχείο και το message, το περιεχόμενο, θα λέγαμε επιγραμματικά. Ελέγχουμε προσεκτικά την διεύθυνση του αποστολέα. Επίσης, το σύνδεσμο που προτείνει, καλό είναι να μην το πατάμε όταν δεν γνωρίζουμε τον αποστολέα γενικότερα. Δεν ανοίγουμε συνημμένα αρχεία επίσης από άτομα που δεν γνωρίζουμε ή δεν περιμένουμε κάτι, δεν είναι αναμενόμενο αυτό το email. Σε καμία περίπτωση θυμίζω εδώ ότι η τράπεζα δεν θα μας ζητήσει στοιχεία κλπ. Από ένα υποδεικνυόμενο μέσω μηνύματος, SMS ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μήνυμα, αλλά και το ίδιο το μήνυμα. Πολλές φορές να το προσέχουμε για την κακή γραμματική διατύπωση ή ορθογραφικά λάθη που μπορεί να έχει. Σας λέω ενδεικτικά. Ένας άλλος, θα έλεγα ασφαλής, θα έλεγα για να αποφύγουμε ουσιαστικά την αλίευση. Γιατί αυτό είναι το προαπαιτούμενο. Αυτό στοχεύουν σε πρώτη φάση οι κυβερνοεγκληματίες. Να αλλιεύσουν τα δεδομένα και μετά να κάνουν το χειρισμό και τις μετακινήσεις των ποσών στους λογαριασμούς. Επίσης, να παρακολουθούμε τις καλές πρακτικές και τι καινούργιο βγάζει η τράπεζα με την οποία συναλλασσόμαστε. Να ελέγχουμε τους λογαριασμούς μας τακτικά. Να επισκεφτούμε σελίδες που είναι κρυπτογραφημένες στις σελίδες που υποστηρίζονται. Αυτές με το λουκετάκι που το έχουμε πει πολλές φορές. Πολύ σημαντικό. Γενικότερα να ενδιαφερόμαστε και όπως προηγουμένως στο προηγούμενο θέμα είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο διατροφικό, θα έλεγα ότι έπρεπε να υπάρχει και ένα πλάνο κυβερνοασφάλειας, δηλαδή της καθημερινότητάς μας. Για μικρούς και μεγάλους αυτό. Πάντα ευέλικτος σε συζητήσεις ο κύριος Παπαπροδρόμου. Αυτό έχω να σημειώσω εγώ. Λοιπόν, την καλησπέρα μας από Κρήτη, στρατηγέ. Να είστε καλά, έτσι, και ευχόμαστε να μην έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο, γιατί αυτό έτσι προσβάλλει ουσιαστικά και την εθνική μας οικονομία. Ακριβώς. Ούτε ένα ευρώ, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χαρίζουμε. Ακριβώς. Και να εγκληματίες. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Ευχαριστώ.